αλλά έχω κατά σου ολίγα, ότι έχεις εκεί κρατούντας την διδαχήν Βαλαάμ. Ως δίδασκε τον Βαλάκ, βαλή σκάνδαλον ενώπιον των Ιών Ισραήλ, και φαγήν ειδωλόθητα και πορνεύσε. Ούτως έχεις και εσύ κρατούντας την διδαχήν των Νικολαϊτών ομοίως. Παρά τα αυτά έχω μερικά εναντίον σου, ολίγα όμως, ότι εκεί έχεις μερικούς να αποδέχονται, να κρατούν την διδαχήν του Βαλαάμ, ο οποίος είχε διδάξει τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο μπροστά εις τους Ισραηλίτες, να φάγουν ειδωλόθητα και να πορνεύσουν. Έτσι και εσύ έχεις τους Νικολαίτες που αυτοί διδάσκουν τα παρόμοια, ώστε υπάρχουν και παράπονα εις τον Ιησού. Έχω ολίγα κατά σου, έχω μερικά εναντίον σου, αλλά είναι, σας είπα, ολίγα. Και πρόκειται περί επιδράσεων του ιδωλολατρικού περιβάλλοντος εις τη ζωή μερικών χριστιανών, που ο επίσκοπος δεν επρόσεξε επαρκώς. Σημειώσατε ότι τότε η Εκκλησία ή το κλειστή, ή το με όλη τη σημασία της λέξεως κλειστή, όπως είναι ένας καρπός που μεγαλώνει σε ένα δέντρο και το μεγάλωμα του καρπού είναι εκ των έσω προς τα έξω. Πάρτε παρακαλώ να πάρω ένα μεγάλο καρπό για να γίνω έτσι εντυπωσιακός. Πάρτε ένα καρπούζι. Βλέπετε στην καρπουζιά ένα καρπουζάκι είναι μόλις μικρούτσικο. Αυτό αρχίζει να μεγαλώνει, να μεγαλώνει. Πώς μεγαλώνει? Δεν μεγαλώνει εκ των έσω προς τα έξω. Έρχεται απ' έξω να προσθεθεί τίποτα για να μεγαλώσει το καρπούζι, αλλά από μέσα κάτι γίνεται και μεγαλώνει. Τι είναι αυτό το κάτι που γίνεται? Βεβαίως παίρνει τροφή, παίρνει από έναν μίσκον, παίρνει νερό, παίρνει τροφές διαμέσου του νερού και τρέφεται και μεγαλώνει εκ των έσω προς τα έξω. Αυτό ήταν η αρχαία Εκκλησία και αυτό οφείλει να είναι πάντοτε η Εκκλησία. Δηλαδή υπήρχε ένας μίσκος, υπήρχε μία πόρτα, η πόρτα των κατηχουμένων. Θα υποστείς κατήχηση, θα δοκιμαστείς ποιος είσαι και μετά θα βαπτιστείς και θα γίνεις μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. Η Εκκλησία λοιπόν του Χριστού ήταν κλειστή. Δεν μπορούσες να μπεις μέσα εάν προηγουμένως δεν είχε δοκιμαστεί η αξία σου, ποιος είσαι, η πίστη σου, η αρετή σου, η ζωή σου. Και οι πόρτες ήταν κλειστές όχι με την έννοια πλέον του βαπτίσματος μόνον, αλλά και με την τεχνική σημασία του όρου οι πόρτες ήταν κλειστές. Εκείνο το τας θύρας, αυτό ακριβώς διασώζει. Τότε δηλαδή μέσα στην εκκλησία οι φύλακες, οι θύρωροι έκλειναν την πόρτα για να μην μπει κανείς άπιστος, ούτε κατηχούμενα. Οι κατηχούμενοι πρώτης Θείας Λειτουργίας, συγγνώμη, πρώτου μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, μέσα στη λειτουργία αναχωρούσαν. Γι' αυτό έκλειναν οι πόρτες, έβγαιναν όλοι έξω και έμεναν μόνοι οι πιστοί οι οποίοι παρακολούθουν την λειτουργία για να κοινωνήσουν. Έτσι, σήμερα, συγγνώμη, φαίνεται όμως ότι είχαν δημιουργηθεί κάποιες επιδράσεις εις τα μέλη της Εκκλησίας, ώστε μερικοί είχαν δεχθεί αυτήν την, από το ειδωλολατρικό περιβάλλον, την διδασκαλία των ειδωλολατρών, των Νικολαϊτών, που είχαμε αναλύσει μια περασμένη φορά, και αντιλαμβάνεστε ότι μερικοί χριστιανοί παρουσίαζαν αυτό το φαινόμενο των επιδράσεων. Αυτό δεν άρεσε εις τον Κύριον. Ήθελε τα μέλη της Εκκλησίας να είναι όπως εκείνος θέλει. Γι' αυτό διαμαρτύρεται κατά του Επισκόπου και του λέγει «Έχω κατά σου ολίγα». Εάν με την εικόνα που σας περιέγραψα έπρεπε να δούμε την εποχή μας, τι θα λέγαμε? Η Εκκλησία σήμερα είναι κλειστή ή ανοιχτή? Είναι κλειστή, είναι ανοιχτή. Οι πόρτες δεν κλείνουν πλέον, όχι μόνο με την τεχνική έννοια του όρου, αλλά ούτε καν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία. Ούτε καν τους ξέρουμε. Και το χειρότερο, ότι όπως έχουμε διαμορφωθεί, δεν ξέρει ούτε ο ιερεύς το ποιμνιόν του,
ούτε το πίμνιο των ιερέων. Δεν γνωριζόμαστε πια. Ενώ πρώτα οι χριστιανοί, όταν ελέγεται το ταστήρα στα στήρα, ο ένας κοιτούσε τον άλλον. Μάλιστα αυτό διασώζεται σε μια άλλη λειτουργία, αρχαία λειτουργία. Κοιτούσε ο ένας τον άλλον να ειδούν μήπως έχει μείνει κάποιος ο οποίος είναι άγνωστος. Και δεν μπορούσε να μείνει κανείς άγνωστος μέσα στην εκκλησία. Έτσι δεν ξέρω σήμερα τι θα έλεγε ο Κύριος, αγαπητοί μου, εις τον κάθε επίσκοπον. Τι να του πει, έχω λίγα κατά σου, ότι άφησε τους Νικολαΐτας να επιδράσουν στη ζωή των πιστών σου. Όταν εισβάλλει η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το θέατρο, ο κινηματογράφος, ο τρόπος ζωής εκείνος που υπάρχει πια σήμερα, τι να κάνουμε? Ξέρετε πώς ακριβώς θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την όλη υπόθεση? Με ένα διάτριτο καλάθι που πάμε να βάλουμε νερό. Πού να κρατήσεις το νερό μες στο καλάθι? Τι να κρατήσεις? Τι να βουλώσεις? Ποια τρύπα να κλείσεις στο καλάθι για να κρατήσεις το νερό? Είναι μια κατάσταση φοβερή. Και σήμερα δεν θα είχε ο Κύριος να μας πει ότι έχει λίγα εναντίον μας. Θα είχε πολλά. Ωστόσο, εδώ εκείνο που πρέπει να προσέξουμε, γιατί φαίνεται πια ότι το πίμνιον πρέπει να φυλάει μόνο του τον εαυτόν του. Έτσι φαίνεται. Προσέξτε τι είπα. Μην περιμένετε να σας φυλάξουμε εμείς. Λυπούμε. Φυλάξτε τον εαυτό σας, αγαπητοί. Φυλάξτε τον εαυτό σας. Εάν δεν φυλάξετε εσείς τον εαυτό σας, μη περιμένετε να σας φυλάξει κάποιος άλλος. Λυπούμε που το λέμε. Αλλά σας εξήγησα ποια τρύπα στο καλάθι να βουλώσουμε. Εκεί που φτάσαμε. Το αντιλαμβάνεστε και μόνοι σας.